Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παρόλο που το αποτέλεσμα μα λέει κάτι άλλο. Έτσι. Ε, κάναμε κάποια λάθη, φάγαμε κάποια γκολ. Θεωρώ όμω ότι είμαστε πολύ καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε την κυκλοφορία τη μπάλα, είχαμε τον έλεγχο, κάναμε πολλέ φάσει. Και απλώ, παιδιά, πιστεύω ότι μια και μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω τώρα φέτο. Να πω λίγο για τις δι διατησία κάποια πράγματα, ειδικά για το σημερινό παιχνίδι. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω τη συμπεριφορά. Ορισμένε φορέ δηλαδή και γινόμαστε και γραφικοί να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι και οι τρει σήμερα διαιτητέ πρέπει λίγο, λίγο, η Ένωση να δει τα πράγματα. Μήπω θα παίξουν λίγο πιο κάτω για να μάθουν. τι να πω. Δηλαδή, ξέρει κάτι, όλοι κάνουμε λάθη. Και εγώ θα κάνω λάθο πάσα. Όλοι θα κάνουμε λάθη, οι υπερπονητέ, οι διαιτητέ κτλ. Αλλά κάποια πράγματα εντάξει, φτάνουν σε ξεπερνάνε τα όρια. Δηλαδή, συγκεκριμένα ο κύριο Αντωνόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο μα μας κόβει φάσει απίστευτε, απίστευτε, πολύ καθαρέ. Θα τα δείτε στο βίντεο κτλ. που μα βγάζει, μας βγάζει νεύρα αυτό το πράγμα και μα βγάζει εκτό παιχνιδιού. Δηλαδή, και δεν υπάρχει λόγο. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο για αυτά τα πράγματα. Μα ακυρώνει γκολ πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο ο διαιτητή χωρί να έχει, πιστεύω εγώ, την καθαρή εικόνα για να ακυρώσει ένα τέτοιο γκολ που λέει ότι είναι χέρι, έτσι. Εντάξει, άλλη μια φορά είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και εκνευριζόμαστε. Η υποκειμενική μου άποψη είναι αυτή. Θα τα δούμε και στο βίντεο και τα λοιπά. Και συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή. Είναι μια ομάδα νεανική, πολύ ωραία. προσπαθήσω τα παιδιά. Αλλά θεωρώ ότι στερούμαστε την προσπάθειά μα πράγματα. Έτσι. Πάστε, πείτε μου, εσεί τι, τι άλλο θέλετε τώρα. Ε, επικρατήσαμε στο γήπεδο, κάναμε σημαντικέ φάσει, πετύχαμε τρία γκολ και αυτό έκρινε το παιχνίδι, το αποτέλεσμα. Θεωρείς ότι οι στόχοι της ομάδας μπορούν να πραγματοποιηθούν με δεδομένων των κάποιων αποσιών ή κάποιων μεταγραφών που έχουν φύγει από την ομάδα όπως ο Μιχαλόπουλος. Μπορεί ο Ηρακλής να παραμείνει στην κατηγορία και φέτος. Ε, πιστεύω ότι αν παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο σε όλα τα μάτς και να, και να μην υπάρχουν τσακωμοί, πιστεύω θα κατηθούμε στην κατηγορία για φέτος.